ενώ για τις κινητοποιήσεις ότι είναι οξυγόνο της δημοκρατίας μεν, αλλά αρχίσατε να το ξεχωρίζετε. Λέτε ότι υπάρχουν στόχοι που μπορεί να έχει ο καθένας και κάποιος μπορείτε να το συζητήσετε και κάποια άλλα πράγματα σας βρίσκουν εντελώς αντίθετους. Να δούμε λίγο, να ξεκαθαρίσουμε τι είναι αυτά. Ναι, είναι πάρα πολύ απλό και νομίζω ο φίλος μας από την Κρήτη το έθεσε καθαρά και ήταν ειλικρινής και χαίρομαι γι' αυτό. Στη δημοκρατία πρέπει να ακούγονται όλες οι απόψεις και χαίρομαι που και η κρατική τηλεόραση έχει αυτή τη δυνατότητα και πάντα την είχε και την τιμώ να προβάλλει όλες τις απόψεις. Ήταν παλιά φωτεινή εξαίρεση. Είναι ξεκάθαρο τι είπε ο φίλος μας, ότι αυτή τη στιγμή το κίνημά τους δεν έχει να κάνει με την... με ένα πρόβλημα συγκεκριμένο που μπορούμε να το συζητήσουμε άμεσα, ο συγκεκριμένος φίλος, γιατί έχω ακούσει και άλλα από αγρότες, ναι, πολύ περισσότερα, είναι αντίθετος με την ΚΑΠ. Να πούμε λοιπόν τι σημαίνει ΚΑΠ. Απέναντι στην κυβέρνηση, είπε, που παίρνει αποφάσεις. Απέναντι στην κυβέρνηση, υλοποιείται, λέει, μια συγκεκριμένη πολιτική ως κυβέρνηση. Εσείς ναι, αλλά είστε που την υλοποιείτε. Είπε συγκεκριμένα ότι είναι αντίθετος στην ΚΑΠ. Ναι, βάζει ναι. Η ΚΑΠ, βασική λοιπόν, αιτία, λέει, η κοινή αγροτική πολιτική, θεσπίστηκε πριν από δεκαετίες, ακριβώς για να μην βάλω και εγώ ροδάκινο και βάλουμε όλοι ροδάκινα χωρίς συνεννόηση και καταρρεύσει το ροδάκινο. Γιατί ξέρετε, όταν μάθω εγώ το ακτινίδιο πουλάει και βάλω και εγώ ακτινίδιο χωρίς σχεδιασμό και το βάλουν όλοι οι αγρότες Ευρώπης, αυτό οδηγεί σε άγριο ανταγωνισμό. Δηλαδή, μια λέτε ολοκληρώσω. Μισό λεπτό, γιατί βάλατε ένα θέμα. Η ΚΑΠ δεν έκανε επίσης βγάλτε. Να το πω ολοκληρωμένα γιατί θα απαντήσει. Να το πω ολοκληρωμένα για να καταλάβουν. Να καταλάβουν και οι συμπολίτες μας που δεν είναι αγρότες. Εγώ δεν λέω ότι η ΚΑΠ πήρε σωστές αποφάσεις κοινή αγροτική. Μια πολιτική μπορεί να είναι κακή, λαθεμένη, χείριστη. Αλλά χωρίς πολιτική, ότι εγώ ξέρω τι βάζω και το βάζω επειδή θέλω εγώ, οδηγούμαστε στον άγριο ανταγωνισμό μεταξύ των αγροτών διαφόρων χωρών. Εμείς θέλουμε να υπάρχει ΚΑΠ, άλλο εάν κάποια σημεία της ΚΑΠ διαφωνούμε και τα παλεύουμε. Εγώ να παραδεχτώ ότι οι κυβερνήσεις στο παρελθόν πηγαίνανε στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τουρισμό κάποιοι υπουργοί, με αποτέλεσμα να έχουμε χάσει πλεονεκτήματα δικά μας, ξυλώνα μαμπέλια, το ξέρετε λοιπόν. Είναι αυτό όμως δεν φταίει η ΚΑΠ, δεν φταίει η σύλληψη της ΚΑΠ. Φταίει το γεγονός ότι εμείς διαλέξαμε λάθος προϊόντα. Επειδή προέρχεστε και από τον οικολογικό χώρο. Είσαστε λοιπόν από τους οικολόγους. Άρα λοιπόν έχετε και μια ευαισθησία άλλου τύπου για αυτού του είδους τα θέματα. Όλη αυτή όλος αυτός ο παρεμβατισμός που ερχόταν απ' έξω. Να ξυλώσουμε αμπέλια, να καταστρέψουμε τις βάρκες μας, να κάνουμε. Δεν ήταν μια πολιτική που ήταν και αντίθετη, αν θέλετε, γιατί δεν έπαιρνε ρόλο. Ξαναλέω λοιπόν. Δεν έπαιρνε τα προβλήματα ίσως, τα τοπικά. Ίσως δεν έγινα πολύ σαφής. Εξήγησα ότι η σύλληψη να υπάρχει στο αγροτικό κίνημα μια συνεννόηση, να μην βάζουμε όλοι το ίδιο πράγμα, είναι σωστή σύλληψη. Αυτό είναι. Από εκεί και πέρα, ξαναλέω, ναι, δεν είναι η Ευρώπη η κακιά, είναι οι δικοί μας υπουργοί που διάλεξαν λάθος προϊόντα. Μάλιστα. Δεν μας είπε πάμε κανένας. Στους μας άρα, όχι, συγγνώμη, τελειώσω. Γιατί έχει μεγάλη σημασία, ναι, το ακούμε πάρα πολύ συχνά και είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Το ακούμε και από την κυρία Λεπέν, τα ακούμε αυτά. Φταίει η Ευρώπη. Δεν είναι η Ευρώπη. Εγώ δεν έχω αντίπαλο τον Γερμανό ή τον Γάλλο ή τον Ιταλό. Έχω αντίπαλο τη νεοφιλελεύθερη πολιτική. Την πολιτική χτυπάμε. Και αυτή η πολιτική δεν είναι της Ευρώπης. Θεωρείτε δηλαδή ότι οι αγρότες που είναι στους δρόμους στην Ελλάδα δεν είναι απέναντι σε αυτή την νεοφιλελεύθερη πολιτική? Λέω πολύ απλά ότι το να λέμε ότι είμαστε ενάντια στην Ευρώπη, κάποιοι αγρότες ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λέει συγκεκριμένο πράγμα. Θεωρεί ότι η αιτία του κακού είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Που δίνει το πλαίσιο. Καλά, είναι μια θέση. Δηλαδή, που σημαίνει ότι αν εγώ είχα στην Ελλάδα έναν κακό πολιτικό χωρίς την Ευρωπαϊκή Ένωση ή την Ισία το Σουδάν, ένας διεφθαρμένος πολιτικός λέει σε μια χώρα που δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν τεινάζει τη χώρα του στον ούτε αέρα. Συζήτηση. Εγώ λέω λοιπόν ότι πολιτικές, είμαστε ενάντια σε πολιτικές και εμείς αυτή τη στιγμή είμαστε σε διάλογο με τους αγρότες, συνεχή διάλογο, για να μπορέσουμε να βρούμε ποια πλεονεκτήματα. Λέτε όμως ότι υπάρχουν και άλλες ομάδες. Μισό λεπτό. Περιγράψατε τη μία. Πήρατε αφορμή από αυτό που είπε ο αγρότης. Και είπε, είναι προφανές ότι δεν είναι καινούριο. Δεν είναι ένα μεγάλο κομμάτι των αγροτών που υπερασπίζει αυτές τις θέσεις. Άλλο ρωτάω. Υπάρχουν άλλες θέσεις όμως, γιατί πήρατε αυτό. Δεν υπάρχουν άλλοι αγρότες αυτή τη στιγμή στον δρόμο? Δεν διαμαρτύρεται αγρότες με διαφορετικά και διαφορετική προσέγγιση? Αυτό... Δηλαδή είναι μόνο μια συγκεκριμένη κατεύθυνση που μου λέτε? Όχι. Λέω πολύ απλά ότι κάποια ζητήματα, δεν λέω όλα τα ζητήματα, εγώ έχω πει ότι κάποια ζητήματα. Πάμε λοιπόν στα άλλα. Πάμε στα άλλα. Πάμε στα άλλα. Πάμε στα άλλα. Λοιπόν, τι θα γίνει με τα τεκμήρια με τους αγρότες? Βάζουν το ζήτημα και λέει ότι το πρώτο θέμα που βάζουν, λέει ότι ενώ μου λέτε ότι δεν θα πληρώσω γιατί είναι χαμηλό το εισόδημά μου, με τα τεκμήρια
Δεν παίρνετε υπόψη σας το εισόδημά μου, αλλά παίρνω τα τεκμήρια και τις πληρώνω. Υπάρχει η σκέψη για αυτές τις δύσκολες περιοχές η κυβέρνηση να προχωρήσει ορεινές, μειονεκτικές, να λύσει το θέμα του τεκμηρίου? Καταρχάς, καταλαβαίνω το θέμα των τεκμηρίων σήμερα που μιλάμε, και τουλάχιστον δεν είναι κάτι καινούριο, είναι κάτι που το ξέρουμε από πέρυσι. Δεν άλλαξε από πέρυσι το Μάρτιο που φύγανε από τα μπλόκα οι αγρότες μας. Δεν άλλαξε. Σημαίνει ότι είναι καλό. Άρα λοιπόν. Όχι, συγγνώμη, γιατί πρέπει να ξέρουμε κάτι. Όταν εγώ βγαίνω να κινητοποιηθώ, γιατί κάτι άλλαξε από πέρυσι. Αλλιώς γιατί πέρυσι δεν γιατί δεν λύθηκε. Συγγνώμη, να ξαπώ γιατί δεν λύθηκε. Να πούμε τι σημαίνει τεκμαρτό, γιατί το τεκμαρτό δεν αφορά μόνο τους αγρότες μας, αφορά και άλλους επαγγελματίες. Έτσι. Και υπάρχουν επαγγελματίες σήμερα που στενάζουν, που χάνουν το σπίτι τους, που χάνουν στην Αθήνα και είναι το ίδιο πρόβλημα. Και επειδή στενάζουν αυτοί, πρέπει να στενάζουν κι άλλοι. Όχι, δεν λέω αυτό. Λέω πολύ απλά ότι το τεκμήριο ως εργαλείο, το τεκμαρτό εισόδημα, το οποίο καταρχάς δεν αφορά το ασφαλιστικό, έχει την αναγκαιότητα όταν αυτή τη στιγμή δεν έχουμε καταφέρει να πατάξουμε στην Ελλάδα τη φοροδιαφυγή. Βεβαίως. Σήμερα, και είμαι σε ευχάριστη θέση να το πω και το ξέρετε, γιατί το έχει πει και ο Υπουργός Οικονομικών, το έχει πει ο Πρωθυπουργός, που για πρώτη φορά το 2016 καταφέραμε και σπάσαμε σε μεγάλο βαθμό τη φοροδιαφυγή. Αν αυτό, λέω, συνεχιστεί, και το έχω πει και το 2017, δηλαδή καταφέρουμε και είμαστε μέσα στους στόχους, μπορούμε τότε με μεγάλη άνεση τέτοια πράγματα να τα συζητήσουμε. Σήμερα ήταν η πρώτη χρονιά το 2016 που σπάσαμε σε μεγάλο βαθμό και είδατε τα έσοδα να ανεβαίνουν, επειδή ακριβώς διευρύθηκε. Δεν ανέβηκαν επειδή ανέβηκε η κατανάλωση, ανέβηκαν τα έσοδα επειδή διευρύθηκε η φορολογική βάση. Πήρατε περισσότερα χρήματα. Αποδείξεις. Αν λοιπόν και φέτος συνεχίσουμε σε αυτή την πορεία, τότε θα το κάνετε. Τότε είναι προφανές ότι το κάνουμε. Ωραία. Δηλαδή αυτή σήμερα, η Ελλάδα όμως δεν είναι έτοιμη να καταργήσει το τεκμαρτό. Σήμερα που μιλάμε, τον Γενάρη. Σήμερα που μιλάμε. Μπορεί σε 6 μήνες, δεν μπορεί. Δεν εξετάζεται το ενδεχόμενο. Να καθαρίσουμε στον κόσμο τι συμβαίνει. Δεν εξετάζεται το ενδεχόμενο αυτό για συγκεκριμένες περιοχές που έχουν πρόβλημα και ακόμα για την αποπληρωμή των εισφορών στα ασφαλιστικά ταμεία. Αυτό θα μπορέσει το πώς. Μειονεκτικές περιοχές. Ορεινές ή μη ορεινές που είναι δύσκολες περιοχές. Απάντησα. Πού μπορεί να έχουν ένα αυτοκίνητο για να τον βγάζει εκτός. Ποια είναι η γενική λογική. Αυτή, η γενική λογική είναι αυτή. Και λέω ότι είναι κάτι που φυσικά όσο ωραίο το 17, γιατί για να λέμε ότι μπορεί να το κάνουμε το 18, θα ωραίο το 17, μπορεί σε 2-3-4 μήνες, και να πω και μια λεπτομέρεια. Βεβαίως. Σίγουρα αφού κλείσει η αξιολόγηση, δεν γίνεται αυτή τη στιγμή να μετακινήσουμε εμείς τα goal post. Θα βάλουμε αυτό το goal post. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα που θα βάλουμε. Γιατί αν το βάλουμε χωρίς επιχειρήματα, θα έχουμε άλλο πρόβλημα στο βάρος. Ένα άλλο θέμα που βάζουν οι υπουργοί οι αγρότες είναι σε σχέση με το πετρέλαιο. Λένε ότι δεν μπορεί μια συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα, οι εφοπλιστές, να έχουν πετρέλαιο τόσο φτηνό και εμείς που παράγουμε στον πρωτογενή τομέα να το πληρώνουμε τόσο ακριβό το πετρέλαιο. Και άρα λοιπόν να είναι μια αλυσίδα να επιβαρύνεται σε τελική ανάλυση και ο καταναλωτής. Ναι. Θα απαντήσω, αλλά θα προσθέσω και κάτι γιατί μπαίνουμε στα σημεία σημειακά. Θέλω να απαντήσω κάτι πιο συνολικό. Να ξέρετε ότι σήμερα, και το είπε ο συνάδελφος, το είπε, το μεγάλο πρόβλημα σήμερα στον αγρότη είναι το υψηλό κόστος εισροών, και εκεί το πετρέλαιο δεν είναι το μεγαλύτερο μερίδιο. Το πιο μεγάλο μερίδιο, τουλάχιστον στο κομμάτι το δικό μου, το κτηνοτροφικό, είναι οι ζωοτροφές. Πάνω από 70% του κόστους. Άρα σε εκεί πρέπει να χτυπήσουμε και δουλεύουμε. Ζωοτροφές, και δουλεύουμε. Αντιβιωτικά, και δουλεύουμε. Όλα μπράβο, αυτά. Μπράβο, σωστά, σωστά. Εκεί λοιπόν δουλεύουμε να σπάσουμε κάποια καρτέλ και κάποιες ολιγοπολίες. Μονοπόλια. Ακριβώς. Εκεί είμαστε καλά. Και το δεύτερο σημαντικό ζήτημα είναι ότι το προϊόν μας δεν έχει πιάσει καλή θέση στο ράφι και ο αγρότης δεν παίρνει τιμή net, που λέμε, τιμή καθαρή. Αλλά τα μεγάλα σούπερ μάρκετ και κυρίως το ευρωπαϊκό σούπερ μάρκετ δεν το έχουμε κερδίσει. Εδώ λοιπόν θέλω να πω την επιτακτική αναγκαιότητα της ενίσχυσης των ελληνικών logistics. Να έχουμε, λέει, δυνατότητα να πουλάμε σταθερό προϊόν κατευθείαν στη λιανική. Εάν το κάνουμε αυτό, όλα τα άλλα που λέμε τα επιμέρους, γιατί ξέρετε ότι έχουμε 100 προβλήματα, πιάνουμε τα πιο σοβαρά. Εγώ στο Υπουργείο μου λοιπόν συζητώ αυτά τα προβλήματα του αγρότες, ναι, και να ξέρετε καθημερινά. Το αυτό δεύτερο όμως τώρα θα είναι γίνει. Το πετρέλαιο. Αυτό θα γίνει. Αυτό, όχι θα πρέπει γίνει. Να βρούμε αυτό αγρότες γίνεται για να το κάνουν όμως. Αυτό και γίνεται. Λέει ότι η κατάσταση εκεί που ζούνε είναι δύσκολη. Λέει, βάζουν ζήτημα κατάσχετου. Λέει, εγώ χρειάζομαι να χρηματοδοτήσω την επόμενη σοδιά μου. Έχουν ακατάσχετο και το ακατάσχετο να, είναι αν, πάρα αν πολύ. Αν υπάρχει ενδεχόμενο αύξηση, ρωτάω. Και μάλιστα με αγρότες που ζητούσα δεν είχαν ενημερωθεί ότι για να γίνει το ακατάσχετο πάμε στην τράπεζα να δηλώσουν τους λογαριασμούς ακατάσχετους. Γιατί πήγε και τέτοια έλλειψη ενημέρωσης. Το αναγυρίσω στο πετρέλαιο. Ναι. Στο πετρέλαιο συμφωνώ απολύτως. Και μάλιστα δώσω τη μάχη, αλλά αυτή η μάχη, ξαναλέω, δεν είναι μάχη του Γενάρη.
και θα το βάλουμε μέσα στο 17, είναι μάχη που μόνο όταν τελειώσει η αξιολόγηση, γιατί πάλι ξαναλέω, καλός ή κακός, πέρυσι καταλήξαμε σε αυτή τη συμφωνία. Για να αλλάξει οποιοδήποτε όρο πρέπει να βρίσκει ισοδύναμο. Το ξέρουμε αυτό. Είναι καλά ή κακά, είναι έτσι. Και να πω και κάτι άλλο γιατί ακούστηκε. Ωραία, μπορεί να πει κάποιος ότι αν ήμασταν έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν θα είχαμε καμία ανάγκη να λογοδοτούμε σε κανέναν. Φέτος οι αγρότες μας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τα καθυστερημένα λέω, όλα μαζί, πήραν 3,7 δις. Φέτος το αγροτικό εισόδημα αυξήθηκε. Συνολικά. Δεν λέω ότι αυξήθηκε στο συγκεκριμένο φύλο ή σε κάποιον άλλον. Αυξήθηκε. Και κυρίως ευνοημένοι είναι οι μικροί μας αγρότες από αυτές τις εξωτικές και όλα αυτά. Πήραν χιλιάδες άνθρωποι. 3,7 δις. Δεν πήρε άλλη κοινωνική τάξη φέτος. Άρα λοιπόν, ας αξιοποιήσουμε αυτά που έχουμε και να κοιτάξουμε τα εργαλεία αυτά να τα κερδίσουμε. Να πω το πετρέλαιο τώρα που μιλάμε, τώρα που μιλάμε, 130 εκατομμύρια έχουν ήδη πιστωθεί και μοιράζονται επιστροφή πετρελαίου 13-14. 130 εκατομμύρια. Υπουργέ. Μην λέμε λοιπόν όλο, να μην βλέπουμε τι θέλω να πω. Όταν έχουμε ένα σοβαρό πρόβλημα, και εγώ νιώθω το πρόβλημα του αγρότη και ξέρω ότι είναι σοβαρά τα προβλήματά του, πρέπει να κάτσουμε όλοι μαζί να το λύσουμε. Δέχομαι την κινητοποίηση, είναι πολύ όμορφο αυτό που είδα. Μια κινητοποίηση, να ενημερωθεί ο κόσμος, να πει ο άνθρωπος την άποψή του. Με σεβασμό και στην κυκλοφορία, γιατί θυμάσαστε ότι οι αγρότες μας στην Κρήτη στενάξαν το καλοκαίρι από μια άλλη απεργία και έλεγα κι εγώ ως πολίτης. Και το βάζουν και πολλοί, αλλά ας μην πούμε, Υπουργέ, σε αυτή τη λογική. Να μπούμε στη λογική. Του κοινωνικού αυτοματισμού. Όχι, δεν μίλησα γι' αυτό. Όταν διεκδικώ εγώ τα δικαιώματά μου ως εργαζόμενος. Παρακαλώ, δεν με άφησα να τελειώσω. Δεν είπα αυτό. Είπα πολύ απλά ότι όταν ο γιατρός μας απεργεί και καλά κάνει, υπάρχει ένα προσωπικό ασφαλείας. Και όταν έχουμε ευπαθή προϊόντα στην Κρήτη, οι ναύτες μας πρέπει και αυτοί οι ναυτεργμάτες μας να έχουν και ένα καράβι ασφαλείας. Να πάμε λίγο στον τομέα της κτηνοτροφίας που και εσείς αναφερθήκατε. Τι θα γίνει με τις ταυλικές εγκαταστάσεις? Ναι, είδατε, είναι από τα θέματα το που αυτή τη στιγμή τρέχουμε και πιστεύω, εγώ αισιοδοξώ, ότι στους επόμενους 2-3 μήνες θα έχουμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα και το οποίο θα μπορεί να υλοποιηθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο. Ελληνοποίησης. Ελληνοποίησης. Η ελληνοποίηση είναι ένα πολύ σύνθετο ζήτημα, κομβικό ζήτημα για την τιμή που παίρνει σήμερα ο αγρότης μας. Ναι. Εάν αυτή τη στιγμή καταφέρουμε να έχουμε στη διεπαγγελματική κρέατος μια συμφωνία, να έχουμε τρία επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο είναι τσιπάκι. Να βάλουμε τσιπάκι σε όλα μας τα ζώα. Υπάρχει τσιπάκι το οποίο τη λένε μπαίνει, θα το φάει καταναλωτής. Τρίγες. Το τσιπάκι μπορεί να πει θαυμάσια πάνω στο οστούν, στο κόκαλο που δεν το τρώει κανένας και δεν μετακινείται και είναι πάρα πολύ απλό και πάρα πολύ φτηνό. Να μπορέσουμε να ελέγξουμε τα σφαγεία μας. Εκεί πέρα γίνεται πάρα πολύ ελληνοποίηση. Και το τρίτο, να ελέγξουμε τα κρεοπολία μας. Στα κρεοπολία μας ήδη προχωράμε, το ξέρετε, το μέτρο ότι ο καταναλωτής όταν αγοράζει ελληνικό κρέας συγκεκριμένο είδος να το γράφει πάνω στο. Στην απόδειξη, να μην λέει κρέας γενικά. Έχουμε πολλά να ρωτήσουμε. Αυτά είναι θυμισμένα κλειδιά. Ξέρετε ότι αυτό και μόνο το μέτρο, αυτό το μόνο το μέτρο, μπορεί να φέρει πολλαπλάσια εισοδήματα στον αγρότη μας από ότι το πετρέλαιο, για παράδειγμα. Και είναι κάτι που θα το κάνουμε. Είναι ουσιαστικό ζήτημα που έχουν. Η κακοκαιρία προκάλεσε ζημίες. Τι θα γίνει με τις αποζημιώσεις αυτές? Ξέρετε ότι προχωράει το πράγμα. Αρχίζουν και λένε τι γίνεται. Υπουργοί αποζημιώσεις παλαιότερων ετών που δεν τις έχουν ακόμα πάρει, όπως λένε. Αποζημιώσεις. Οι αποζημιώσεις όταν παραλάβαμε το Υπουργείο, ο συνάδελφός μου, δεν είναι αρμοδιότητά μου, μιλάω εκ μέρους του συναδέλφου μου, του Βαγγέλου του Αποστόλου, οι αποζημιώσεις ξεπερνούσαν τον χρόνο. Οι αποζημιώσεις πέρυσι καταφέραμε να τις περιορίσουμε στο επτάμηνο. Λέμε λοιπόν τώρα ότι θα καταφέρουμε αυτό το χιονιά να τον αποζημιώσουμε σε λιγότερο από 6 μήνες. Αυτός είναι ο στόχος μας. Άρα σε αυτό τον τομέα που έπασχε χοντρά, να το πούμε έπασχε χοντρά, εμείς καταφέρνουμε και βελτιώνουμε τα πράγματα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και το ξέρετε ότι είναι πολύ σημαντικό. Να πω και κάτι άλλο. Είναι και οι νοοτροπίες. Σήμερα ο δημόσιος υπάλληλος δυστυχώς, επί δεκαετίες, τον αγρότη τον βλέπει απέναντι. Τον βλέπει δήθεν σαν απατεώνα. Τον βλέπει υποτιμητικά. Δεν είχαμε καταφέρει ως κοινωνία να σεβαστούμε τον αγρότη. Το μήνυμα που περνάω εγώ στους υπαλλήλους από κάτω μου είναι ότι, κύριοι, ο αγρότης μας ταΐζει όλους. Ό,τι παίρνω εγώ στην τσέπη μου και ζω, ό,τι παίρνετε εσείς εδώ πέρα που είστε στον τριτογενή τομέα. Κάθε δημόσιος υπάλληλος σήμερα ζει επειδή υπάρχει ένας αγρότης και παράγει ή ένας εργάτης και παράγει. Αν δεν το καταλάβουμε αυτό και υπάρχει αυτή η αποκαθέντρα συμπεριφορά, αυτό πρέπει να χτίσουμε για να αλλάξει. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε να το σεβαστούμε. Ότι ο ΕΛΓΑ, ακριβώς αυτό πρέπει ο ΕΛΓΑ πρέπει να είναι πλάι στον αγρότη. Η σημασία του πρωτογενούς τομέα. Όχι απέναντι στον αγρότη. Ναι, όχι απέναντι. Προφανώς και η κυβέρνηση δεν πρέπει να είναι απέναντι. Φαντάζομαι ότι έχετε καλέσει τους αγρότες
σε διάλογο. Όχι, τους έχουμε καλέσει. Εγώ κάθε μέρα στο γραφείο μου βλέπω δεκάδες αγρότες. Υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Ακόμα και με τα μπλόκα, εγώ έχω δει και ανθρώπους που πέρασαν στα μπλόκα. Δεν τους είδα στον μπλόκο, ήρθαν στο γραφείο μου. Και είναι και άνθρωποι που μιλάω μαζί τους με πολύ μεγάλη άνεση και έχουμε και συναντήληψη τα περισσότερα. Εκείνο που είναι το σημαντικό όμως είναι ότι το αγροτικό μας κίνημα δυστυχώς από τις κακές πρακτικές του παρελθόντος δεν έχει ενιαία έκφραση. Είναι πολύ σημαντικό. Ξέρω ότι στη Λαμία, δημόσια συνδικαλιστές μας κατηγόρησαν, μου το είπαν ευθέως, τώρα πήγα στη Λαμία. Γιατί λέει βλέπετε αυτούς τα μπλόκια και δεν βλέπετε εμάς. Λοιπόν, είναι απλό ερώτημα. Πολλά ζητήματα, θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε πάλι. Και μακάρι να είμαστε σε συνεχή επαφή. Βεβαίως, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, έλα, Κομωτινή. Πάμε.